Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραϊτή. Πάμε να παρακολουθήσουμε ποιο θέμα θα παρακολουθήσουμε σήμερα και με ποιους καλεσμένους. Μείνετε κοντά μας. Το θέμα είναι αρκετά σημαντικό και νομίζω ότι ανοίγει δρόμο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο καταδυτικός τουρισμός, τα σχέδια και οι προοπτικές. Πώς προωθούνται τα πρώτα καταδυτικά πάρκα στην Κρήτη, που θα είναι και τα πρώτα στην Ελλάδα. Από Κόρονας και Μονονάφτης, μια ανάσα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πώς θα μπορέσουν να ανοίξουν μια νέα σελίδα στον τουρισμό, ποιες οι παράμετροι που διαμορφώνουν ένα νέο ρεύμα για τον τουρισμό. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, τα καταδυτικά πάρκα, το χρονοδιάγραμμα και οι προοπτικές που δημιουργούν. Στο στούντιο συζητούν ο Γιώργος Καραπιδάκης, τεχνικός σύμβουλος Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Εύη Αποστολάκη, πρόεδρος μονομετοχικής ανώνυμης εταιρείας Μελεβιζίου, και ο Πάρης Τζόρβας, πρόεδρος τουριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Νομίζω ότι το θέμα είναι πέρα για πέρα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο. Μιλάμε για τα καταδυτικά πάρκα. Μιλάμε για μια νέα επί της ουσίας κατηγορία τουρισμού στην Κρήτη που αναμένεται να αναπτυχθεί. Είστε από τους ανθρώπους που συμμετέχετε στις διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθεί σαν σχέδιο και μιλάμε για δύο περιοχές, κύριε Καραπιδάκη, σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση, εμείς, σαν Επιμελητήριο Ηρακλείου. Έχετε το Μονονάφτη. Στοχοθετούμε δύο περιοχές, το Μονονάφτη και τη Σταλίδα. Η Σταλίδα έπεται. Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Εμείς προσφάτως, την περασμένη εβδομάδα, πήραμε το πράσινο φως από την Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και μια σειρά άλλων εγκρίσεων προκειμένου να συνταχθεί ο φάκελος και να πάει στο Υπουργείο, στο ΙΠΚ, στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Κυρία Αποστολάκη, πόσο καιρός χρειάστηκε για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα? Γιατί σήμερα μπορούμε να τα λέμε όλα πάρα πολύ ωραία και να τα περιγράφουμε σαν ιδανικά. Ωστόσο, νομίζω ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να φτάσουμε να υλοποιηθεί κάτι αυτονόητο. Αυτονόητο δεν είναι τίποτα αν την ιδέα σου δεν προσπαθήσεις να την κάνεις πράξη. Είχαμε όμως την τύχη μαζί με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και με το Δήμο Χερσονήσου από το 2017, στις αρχές του 2017, να συζητάμε για αυτή την κοινή σύμπραξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι οι καταδύσεις και τον κόσμο που μπορούμε να προσελκύσουμε σε αυτό το τομέα. Και αυτό προέκυψε διότι, όπως ξέρετε, εδώ στην Κρήτη έχουμε περίπου 24 καταδυτικά κέντρα πιστοποιημένα. Στη χώρα έχουμε 143. Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη όλα αυτά να οργανωθούν για να μπορέσουμε να δώσουμε την ταυτότητα, την τουριστική που επιθυμούμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται αυτό το προϊόν να λειτουργήσει μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία. Και εδώ βρέθηκε το Επιμελητήριο μαζί με τους δύο Δήμους, και το Μελεβίζη και τη Χερσόνησο. Έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια και κάτι. Αλλά φανταστείτε ότι οι μελέτες που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία ενός καταδυτικού είναι πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται χωροταξική, χρειάζεται περιβαλλοντολογική, χρειάζονται λιμενικά έργα. Χρειάζονται βυθομετρικές αποτυπώσεις. Και πριν από όλα αυτό και η αρχαιολογία που πολλές φορές. Μα μέσα εκεί είναι. Κανονισμός ασφαλείας και οικονομοτεχνική μελέτη. Και φανταστείτε ότι εμείς βρισκόμαστε στο στάδιο της έγκρισης της περιβαλλοντολογικής, που περνάει και αυτή από 8 στάδια. Και μετά, όπως είπε και ο κύριος Καραπιδάκης, θα προχωρήσουμε στο ΙΠΚ για να ολοκληρωθεί ο φάκελος. Και εφόσον ολοκληρωθούν όλα, πρέπει να βγει κοινή υπουργική απόφαση για να μπορέσει να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του έργου. Μετράτε, κύριε Τζόρβα, από το 2017. Είμαστε στο 2019. Πλησιάζουμε ως προς το χρόνο υλοποίησης του συγκεκριμένου. Είναι το 2017. Έχουμε ξεκινήσει από το 2014. Είχε αλλάξει το νομικό πλαίσιο που διέπει τα καταδυτικά πάρκα, το οποίο ήταν αυστηρότατο. Στην ουσία ήταν απαγορευτικό. Δηλαδή, γι' αυτό και μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα καταδυτικό πάρκο. Άλλαξε το νομικό πλαίσιο. Αδράξαμε την ευκαιρία εμείς, σαν επιμελητήριο. Δημιουργήσαμε την εταιρεία που τα καταδυτικά πάρκα ΑΕ. Αστικής ευθύνης μη κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος είναι, με σύμπραξη με τους δύο ενδιαφερούμενους δήμους προς το παρόν. Και ξεκινήσαμε την ανάθεση μελετών, το σχεδιασμό πώς θα το κάνουμε. Το 2017 ξεκινήσαμε, δώσαμε τις μελέτες. Οι μισές σχεδόν έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν παραδοθεί για το Μονονάφτη. Έχουμε πάρει την θετική εισήγηση για το Δήμο Χερσονήσου από την Ελλάνια Ενάλια Αρχαιολογία. Που είναι το πιο σημαντικό στην ουσία. Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Στο ότι θα αναρωτιέται κανείς, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, πώς είναι δυνατόν σε ένα νησί όπως είναι η Κρήτη, με τόσο τουρισμό, τόσα χρόνια, κάποιος να μην έχει σκεφτεί να το τρέξει και να το δημιουργήσει σαν θεματικό τουρισμό. Από την άλλη μεριά, όμως, είναι και η ιδιομορφία των εδαφών τέτοια που δεν βοηθούσε, έτσι. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι
Ένα κατατοπικό πάρκο είναι ο βυθός είναι ασφαλές στην ουσία, γιατί υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις, αυτό από security κτλ. Δηλαδή είναι φυλασσόμενο. Οπότε δεν μπορούσαμε ποτέ να καταλάβουμε για ποιο λόγο έπρεπε να είναι 3.000 μέτρα, νομίζω, από το. Τρία ναυτικά μίλια από αρχαιότητες. Από αρχαιότητες. Στην ουσία, εμείς έπρεπε εκεί να γίνονται τα κατατοπικά πάρκα, όπου υπάρχουν αρχαιότητες, ώστε να είναι και προστατευόμενες. Γιατί δεν μπορεί να προστατεύσει. Αυτή είναι μια άλλη φιλοσοφία, ναι. Σωστά. Τέλος πάντων, αυτό κάπως έχει ξεπεραστεί. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Νομίζουμε το 2020 να είμαστε σε θέση να λειτουργήσει το πρώτο και έπεται το δεύτερο. Έχω την αίσθηση ότι σαν οδηγό σε αυτή τη φάση λειτουργεί και ο αποκόρονας, ο οποίος πρέπει να είναι μισό έως ένα βήμα μπροστά από το μονοναύτη, που σημαίνει ότι με τον αποκόρονα και το μονοναύτη ανοίγει συνολικότερα μια διαδικασία που θα είναι πιο εύκολη για όσα ακολουθήσουν. Και δεν μιλάμε μόνο για την Κρήτη, μιλάμε για όλη την Ελλάδα, γιατί θα είναι τα πρώτα καταδυτικά πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι. Έτσι, όπως το λέτε. Καταρχήν και το κεντρικό κράτος θα πρέπει να απαντήσει κάποια ερωτήματα που η νομοθεσία αφήνει αναπάντητα. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, όντως ανοίγουμε το δρόμο. Ο αποκόρονας έχει ήδη υποβάλει φάκελο. Εμείς, όπως σας είπε και ο κύριος Τζόρβας, ετοιμαζόμαστε μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες να καταθέσουμε και έπονται και οι υπόλοιποι. Το ότι έχουμε προτάξει κάποιες διαδικασίες, όχι τόσο δημοσίου αλλά ιδιωτικού τομέα, προσπαθώντας να είμαστε ευέλικτοι, αυτό φαντάζομαι θα το υιοθετήσουν και οι υπόλοιποι. Παράδειγμα, εμείς κατεβάσαμε κλιμάκιο με ίδια έξοδα το επιμελητήριο από τις ενάλλειες αρχαιότητες στην Αθήνα. Κλιμάκιο αρχαιολόγων Παύλα Διτών και οι ίδιοι κάνανε αποτύπωση και αυτοψία στο βυθό και πρέπει να δουν ότι είναι απαλλαγμένο αρχαιοτήτων. Φαντάζομαι και οι υπόλοιποι αυτή τη λογική θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Κυρία Αποστολάκη, καταδυτικός τουρισμός. Βλέπουμε μόνο τη δημιουργία των καταδυτικών πάρκων ή είμαστε τουλάχιστον μία φορά και λίγο πιο μπροστά στο πώς σχεδιάζουμε και στο πώς βλέπουμε τα αποτελέσματα που θα έχει αυτό, το οποίο ούτως ή άλλως το προωθείτε, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει και μία συνέχεια, έτσι. Σίγουρα θα έχει συνέχεια, όμως είμαστε πάρα πολύ πίσω. Ανταγωνίστριες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος και η Ισπανία, το κομμάτι του καταδυτικού τουρισμού το έχουν αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό. Mm-hmm. Θα σας πω μόνο από έρευνες που έχουν γίνει ότι περίπου 2 δις έσοδα το χρόνο υπάρχουν από τουρίστες που κάνουν ένα τουλάχιστον καταδυτικό ταξίδι κάθε έτος σε κάποιο καταδυτικό πάρκο. Και εμείς εδώ το 2019 συζητάμε ακόμα σε αυτό το πανέμορφο νησί που έχει τον απίστευτο βυθό σε πλούτο για να δημιουργηθούν πάρα πολλά καταδυτικά πάρκα. Υπάρχει όμως μια στρεβλή, ρωτήσατε πριν γιατί δεν προχωράμε. Υπάρχει μια στρεβλή νομοθεσία. Από το 2004 είχε βγει μια πρώτη κοινή υπουργική απόφαση, η οποία άλλαξε ξανά το 2007, ξανά το 2012. Όταν το καθεστώς δεν είναι σταθερό για να μπορέσεις να δημιουργήσεις κάτι στοχευμένα και μια συγκεκριμένη στρατηγική, δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα έχεις και τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μας λοιπόν πρόβλημα είναι το ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο. Τον πλούτο τον έχουμε. Τις σχολές καταδύσεων με εκπαιδευμένους ανθρώπους που μπορούν να δείξουν στους αυτοδίτες και να γνωρίσουν το βυθό μας, τον έχουμε, γιατί εκεί είναι η επιτυχία. Το κλίμα το έχουμε, την καθαρότητα των υδάτων μας την έχουμε και οι υποδομές που οφείλουμε και εμείς από τη μεριά μας σαν Δήμη να δημιουργήσουμε, έτσι ώστε να μπορούν οι αυτοδίτες να επισκέπτονται, φυσικά και από ξηρά, διότι δεν πρόκειται να μπει κάποιος καινούριος που έρχεται στο νησί, για παράδειγμα από το καταδυτικό της Σταλίδας, που είναι αρκετά ναυτικά μίλια, και να έρθει με ένα σκάφος στην περιοχή του μονοναύτη. Όλες αυτές οι υποδομές θα συμβάλλουν έτσι ώστε να αναπτυχθεί το πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι, το οποίο δεν έχει μόνο να κάνει με τις καταδύσεις. Όχι, βέβαια. Είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα που αναπτύσσεται γύρω από αυτό, ένας μεγάλος κύκλος οικονομίας. Και μόνο ωφέλη μπορεί να φέρει σε ένα τόπο. Μήπως, κύριε Τζόρβα, αυτό που ακριβώς είπε πριν από λίγο η κυρία Αποστολάκη οδηγεί στην αναγκαιότητα να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Βέβαια. Και να σχεδιάσουμε όχι μόνο τη δημιουργία των καταδυτικών πάρκων, αλλά ταυτόχρονα να τρέχουν και άλλα δεδομένα τα οποία υποτίθεται θα πλαισιώνουν αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, το σχέδιο, να ξέρετε, είναι για τη δημιουργία 4 καταδυτικών πάρκων, 2 βόρεια και 2 νότια. Mm-hmm. Οπότε θα γίνει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Παράλληλα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν φωτογραφίες, θα υπάρχουν υποβρύχες βιντεοσκοπήσεις, θα είναι και μία, πώς να το πω, φωλιά ιχθυοκαλλιέργεια, στην ουσία φυσική ιχθυοκαλλιέργεια όλα αυτά τα καταδυτικά πάρκα, γιατί απαγορεύεται η αλίευση. Οπότε, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει παραγωγή αλιευμάτων. Φυσικά αυτά δεν θα μένουν μέσα, θα βγαίνουν έξω, οπότε έχουμε άλλη μία
Θα βοηθήσουμε, ας πούμε, και τους ντόπιους ψαράδες. Την εκτός Αλία. Από ότι, βεβαίως, την Αλία μας. Mm-hmm. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το ΕΛΚΕΘΕ σε αυτό το σχεδιασμό, κύριε Καραπιδάκη? Πολύ σημαντικό. Στρατηγικό ρόλο. Για να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είναι απλά ότι θα χωροθετηθεί μια ζώνη στην οποία ο άλλος θα μπορεί να βουτάει τον πρώτο καιρό σαν μαθητευόμενος και μετά σαν αυτοδίτης και να παρακολουθεί το βυθό. Είναι και άλλα ζητούμενα, τα οποία νομίζω ότι καλά θα κάνουμε να τα εξηγήσουμε στον κόσμο. Ένα καταδυτικό πάρκο με τη βοήθεια του ΕΛΚΕΘΕ θα γίνει και ένας βυθός επί τη ουσία που θα ανταποκρίνεται συνολικότερα στο ποια είναι η γεωμορφία των, έτσι όπως το λέτε, του υποθαλάσσιου πλούτου της Κρήτης, έτσι. Ακριβώς. Το ΕΛΚΕΘΕ και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο, το ΙΘΑΒΙΚ, δράσα σύμβουλος του επιμελητηρίου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι μαζί μας από την αρχή μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που έχουμε συνάψει. Αυτό που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ είναι να αποτυπώσει τρεις διαφορετικές περιοχές. Ξεκινήσαμε στην αρχή. Ναι. Κατέβασαν και αυτοί οι κατοδίτες, είδαν τι συμβαίνει, ποια είναι η βιοποικιλότητα, ποιο είναι το έμβιο ενάλιο κεφάλαιο που υπάρχει στην κάθε περιοχή σήμερα. Και επίσης ποια είναι η γεωμορφολογία του βυθού. Στη συνέχεια θα γίνει χρήση, και έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ μας, αυτό που μια τεχνογνωσία που έχει το ΕΛΚΕΘΕ που λέγεται τεχνητή οάση. Τεχνητή υποθαλάσσια οάση. Αυτό τι είναι δηλαδή? Ουσιαστικά ποντίζουμε τεχνητούς υφάλους κατασκευασμένους από ένα ειδικό υλικό τσιμέντο θαλάσσης χαμηλού pH που είναι συμβατό με τη γεωμορφολογία του βυθού και τα έμβια αλιεύματα. Και αυτό δημιουργεί, να το πω απλά, φωλιές για τα ψάρια. Οπότε, σε συνδυασμό με την απαγόρευση της αλίας, σιγά σιγά αυτό αρχίζει και δημιουργεί ένα πλούτο, να παράγει ένα πλούτο. Αυτό δρά και διακοσμητικά, γιατί η αναζήτηση κατεβαίνοντας θα ακολουθήσει μια συγκεκριμένη καταδυτική διαδρομή, θα δει διαφορετικά μέρη, θα δει σπηλαιώσεις, θα δει βράχια, θα δει έμψυχο, ενάλιο πλούτο. Και ταυτόχρονα βοηθάει, όπως είπε και ο κύριος Τζόρβας, την αύξηση του ενάλιου έμβιου κεφαλαίου της περιοχής. Που είναι καλό για όλους, έτσι δεν? Mm-hmm. Καταλαβαίνετε. Σε ένα δήμο όπως είναι ο Δήμος Μαζεβιζίου, φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή η οποία θα σας ενδιαφέρει, κυρία Αποστολάκη, έτσι? Όχι, υπάρχουν ήδη ενδιαφέρον περιοχές στο Δήμο Μαζεβιζίου, γιατί όπως ξέρετε έχουμε επίνεμα λιμανάκια, ειδικά μετά από την Αμουδάρα, που έχουν τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να δημιουργηθούν υποδομές και για περαιτέρω καταδυτικά. Ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την περιοχή του Θησαία. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε το πρώτο καταδυτικό και μετά ευελπιστούμε ότι θα γίνει ένα δίκτυο καταδυτικών, γιατί δεν φτάνει ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Μακάρι όλη η Κρήτη να έχει ένα δίκτυο ενός μεγάλου αριθμού για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τον κόσμο. Και αυτό που είπε και ο κύριος Καραπιδάκης πριν, πρέπει να σταθούμε στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη δημιουργία της θαλάσσιας ζωής που δημιουργούν αυτά τα καταδυτικά πάρκα με τους τεχνητούς ύφαλους σε πρώτη φάση, αλλά και με ποντίσεις είτε κάποιων ναυαγίων είτε με άλλων θεματικών. Εκεί είναι που προσδοκούμε όλοι την ποιότητα μιας νομοθεσίας που θα διασφαλίζει, αλλά που δεν θα δημιουργεί αναχώματα για να μην μπορείς να συνεχίσεις και αν κάνεις πράγματα, έτσι, ναι, να δημιουργήσεις. Βέβαια, θέλουμε κίνητρα με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά με πιο ευέλικτες μορφές, έτσι ώστε ό,τι σχεδιάζουμε και ξεκινάμε, πάντα με σοβαρότητα και με το καθεστώς της νομιμότητας να μπορέσουμε να το υλοποιούμε και να μην έχουμε καθυστερήσεις. Έχω την εντύπωση πάντως, κύριε Τζόρβα, ότι έχει ανοίξει ένας διάλογος σε όλους τους δήμους της Κρήτης και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν κομμάτια θάλασσας. Νομίζω ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν θάλασσα, ναι. Έχει ανοίξει ένας διάλογος και νομίζω ότι κινείται σε μια ορθή βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Mm-hmm. Έχουμε καθυστερήσει όμως. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Και όσο περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια υπάρχουν, ώστε να. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να έχει γίνει πολλές δεκαετίες πριν. Σωστά. Έτσι, γνωρίζουμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι τα νησιά, είναι η θάλασσά μας, είναι ο βυθός μας. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό. Έχουν δοθεί απίστευτα χρήματα σε επιδοτήσεις σε άλλες μορφές τουρισμού εναλλακτικού, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Και αυτό που είναι πραγματικά εκεί που πρέπει να έχουμε δώσει βάρος, δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Είναι μια καλή αρχή, είναι σε καλό δρόμο. Εάν και οι υπηρεσίες προσπαθήσουν να είναι πιο γρήγορες αδειοδοτήσει τα λοιπά, νομίζω είμαστε. Θα είναι πιο γρήγορες το εξής, κύριε Τζόρβα. Ανοίγοντας δηλαδή με τον Αποκόρνο και το Μονονάφτη και δημιουργώντας ένα δεδικασμένο, θα μπορούσαμε να πούμε, τέλος πάντων, έτσι. Έχει στρωθεί ο δρόμος. Μπορεί οι επόμενες να κυλήσουν ψηφιακά. Σίγουρα χρονικά οι υπηρεσίες θα έχουν το know-how. Δηλαδή θα γνωρίζουν πού ακριβώς, γιατί τώρα είναι κάτι άγνωστο για αυτές.
Οποιαδήποτε γνωμοδότηση, αδειοδότηση, πρέπει να καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το δημόσιο. Δεν έχουν ξαναγίνει. Είμαστε, δηλαδή, το μονοναύτη καθυστέρησε 4 μήνες για τα περιβαλλοντικά. Εμείς 1 μήνα τα είχαμε. Γιατί υπήρχε το, αυτό που είχαν. Υπήρχε ο δρόμος. Το γνωρίζουν. Τώρα νομίζω τα υπόλοιπα πάρκα και για όλη την Ελλάδα, δηλαδή όπου και να γίνουν, νομίζω θα βοηθήσουν την οικονομία της χώρας, θα βοηθήσουν τον τουρισμό. Μόνο βοήθεια μπορούμε να πάρουμε και τίποτα άλλο. Και να το πούμε, θα το έχει καταλάβει βεβαίως ο κόσμος, ότι ο καταδυτικός τουρισμός δεν είναι ένας τουρισμός που έρχεται και θα μείνει all inclusive μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα επιπλέον κομμάτι ρεύμα τουριστών που δεν μένουν μέσα στο ξενοδοχείο να χαρούν τη θάλασσα, τον ήλιο, το φαγητό και 2 και 3 ποτά. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν, που αναζητούν και συνήθως είναι και επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες περιοχές, έτσι. Καταρχήν να πούμε ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι είναι ένας εντός εισαγωγικών ακριβώς του τουρισμού. Ένας τουρισμός υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επίπεδου. Ένα τυπικό προφίλ ενός αυτοδίτη είναι ότι περνάει από 7 έως 10 μέρες το χρόνο κάνοντας το σπορ του. Θα περάσει τουλάχιστον σε ένα προορισμό. Συνήθως βέβαια αυτό αλλάζει. Αυτό που θέλει στον προορισμό είναι να υπάρχει μια ποικιλομορφία σε αυτό που θα δει. Δηλαδή, mm-hmm. το ιδανικό θα ήταν για μας εδώ να δει, να βουτήξει, να δει κάποια συγκεκριμένα είδη που κυκλοφορούν στις δικές μας θάλασσες, να δει μια υποθαλάσσια σπηλιά, να δει ένα ναυάγιο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δει τώρα, βέβαια. Αλλά αυτό θα ήταν το ιδανικό. Θα περάσει κάποιες ώρες μέσα στο βυθό και στην παραλία και στη συνέχεια θα αρχίσει να κοιτάζει το χώρο γύρω του. Αν εμείς δηλαδή καταφέρουμε να του προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, τόσο στο καταδυτικό κομμάτι όσο και στα υπόλοιπα, νομίζω θα κερδίσουμε όλοι. Και όπως είπα πριν, γενικά δαπανούν αρκετά χρήματα στις διακοπές τους. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν στατιστικές. Νομίζετε ότι είναι πια αυτή η μορφή τουρισμού, και δεν μιλάω μόνο για το καταδυτικό, η επιστροφή στο να δουν οι άνθρωποι στον τόπο που έρχονται, είναι το κλειδί για να διευρυνθεί αυτό που εδώ και χρόνια συζητάμε, ακόμα και για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου? Φυσικά και είναι αυτό το κλειδί και η λέξη είναι η απόκτηση της εμπειρίας. Mm-hmm. Να μπορέσουν όλοι οι επισκέπτες μας είτε έρθουν και να έχουν μια εμπειρία στις καταδύσεις, είτε σε αθλητικό τουρισμό είτε σε γαστρονομικό τουρισμό, να γευτούν την ελληνική φιλοξενία, την κριτική φιλοξενία, το ήθος του Έλληνα που ασχολείται με τον τουρισμό και έχει εκπαιδευτεί και ως εργαζόμενος βλέπετε ότι γύρω μας υπάρχει μια ανταπόκριση ακόμα και πάνω από 2 ξένες γλώσσες για να μπορούν να υπάρχει η άμεση συνεννόηση και η φροντίδα στον κάθε επισκέπτη μας. Καλύτερες υπηρεσίες, βεβαίως, και ταυτόχρονα η κουλτούρα και η γνώση που τους δίνουμε σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν ευχαριστημένοι και να γίνουν μεταλαμβαδευτές της εμπειρίας τους και να προσκαλέσουμε και άλλο κόσμο. Διότι φανταστείτε ότι όλοι μας στον τουρισμό, ακόμα και αυτοί που ασχολούνται με τα προϊόντα αλλά και με τις υπηρεσίες, καθημερινά κάνουμε μικροεξαγωγές. Έτσι πρέπει να το δούμε και αυτή είναι η ουσία και έτσι μόνο θα κερδίσουμε το στοίχημα που θα λέει ότι θέλουμε ξανά στη χώρα μας να προσελκύσουμε ποιοτικούς τουρίστες. Έχουμε όλη συμμετοχή σε αυτό. Από τον πιο απλό που ασχολείται με τον τουρισμό μέχρι το πιο υψηλό. Όλοι οι φορείς και όλοι οι ενδιάμεσοι. Και έχουμε ευθύνη στο κομμάτι αυτό και πρέπει να το αναδείξουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Γιατί τα πλεονεκτήματα από τη φύση μας τα έχει δώσει ο Θεός. Mm-hmm. Τα έχουμε όλα. Λείπει λίγο συντονισμός. Αλλά νομίζω ότι πλέον η κρίση έχει δώσει κάποια μαθήματα και έχουμε μάθει λίγο παραπάνω να συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επειδή αυτή την ώρα τρέχουν και στα Χανιά παρόμοια σχέδια, τρέχουν και στο Ηράκλειο, υπάρχει πρόβλεψη ούτως ώστε να δικτυωθεί όλη η Κρήτη μέσα σε ένα πλάνο, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η συνεργασία που θα περίμενε κάποιος, ούτως ώστε να τα δει όλα να αναπτύσσονται ισομερώς, κύριε Τζοργά? Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Σίγουρα θα γίνει ένα δίκτυο, σίγουρα θα υπάρχει μια συνεννόηση, μια συνεργασία με όλα τα καταδυτικά πάρκα, με το δίκτυο αυτό. Ναι. Θα ήθελα να σταθώ όμως λίγο στην επιμήκυση που είπατε. Ότι μπορεί, φανταστείτε ότι αυτό μπορεί να είναι μια. Ξέρετε ότι οι αυτοδίτες, εκτός από τους αυτοδίτες, θα έχουμε και τους ενδυνάμει αυτοδίτες. Αυτοί που θέλουν να γίνουν. Σωστά. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι σχολές, οι οποίες παραδίδουν διπλώματα, θα είναι κάτι σαν σχολές μάθησης και να παραδώσουν να γίνει κάποιος αυτοδίτης σε νεκρούς χρόνους φθινόπωρου ή άνοιξης, οι οποίες θα βοηθήσουν, δηλαδή μπορεί ένα ξενοδοχείο, ένα μικρό ξενοδοχείο κατάλημα, να ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο τουρισμό στην αρχή της σεζόν και στο τέλος. Ή ένα, όχι ένα, πολλά.
Καταλαβαίνετε ή μπορεί ότι... θέλει, να θέλει ένας ξενοδόχος να εκπαιδεύσει προσωπικό, ούτως ώστε να μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία, σε κάποιο οργανωμένο καταδυτικό πάρκο, σαν συνοδός. Με κάποιες πολύ καλές προσφορές, σε νεκρό χρόνο, μπορούμε να γεμίσουμε ή να. Έχουμε να αυξήσουμε την πληρότητα του. Για να μην συζητήσουμε σε επίπεδο Κρήτης ότι αν ανοίξει αυτή η συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα, μπορεί σε νεκρό χρόνο η Κρήτη να αποτελέσει εντός της Ελλάδας πόλο έλξης για ενδιαφερόμενους που θέλουν ακριβώς, να έχουν και εντός της Ελλάδος, διπλώματα ή τη δυνατότητα να ασκήσουν το σαν επάγγελμα από τώρα, να πω σαν χόμπι. Και σαν επάγγελμα, και σαν επάγγελμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα. Γιατί δεν είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μόνο 3-4 μήνες, είναι διαθέσιμο. Όταν έχουμε εμείς τόσες σχολές εδώ στην Κρήτη. Φανταστείτε σε όλη την Ελλάδα πώς είναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης. Σίγουρα έχει κάποιους βοηθούς, έχει αυτοδίτες οι οποίοι έχουν το δίπλωμα για να μπορούν να το διδάξουν κτλ. Είναι ένα ολόκληρος οργανισμός και τα κύτταρα αυτά είναι οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ότι έχω την εντύπωση ότι τα έσοδα στην Αίγυπτο είναι μετά από τα πολύ γνωστά εκθέματα και τα πολύ γνωστά σημεία που μπορεί να πάει κανείς. Ο καταδυτικός τουρισμός είναι αμέσως μετά σε επίπεδο εσόδων. Επειδή έχω προσωπική εμπειρία πάνω σε αυτό, έχω πάει και. Στην Αίγυπτο, στα Μέντες, είναι το νούμερο ένα πόλος έλξης στους. Δηλαδή, αυτό πουλάνε. Εάν πάτε στο Σαν Μασέκ και τα λοιπά, δεν υπάρχει, ή στην Ουγκάντα που έχουν, δεν υπάρχει έξω να βγει, δεν υπάρχει νυχτερινή διασκέδαση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι έρημο, τεράστια ξενοδοχεία και πουλάνε αυτό ακριβώς το προϊόν. Έχουν μια φανταστική θάλασσα, βέβαια, κορεαλιονινής υφάλους και τα λοιπά. Ευελπιστούμε κι εμείς να δημιουργήσουμε κάτι παρόμοιο. Και είναι το πάνω σε αυτό το που έχουν ειδικευτεί. Mm-hmm. Και αυτό ελκύει τους τουρίστες που θέλουν. Και δεν είναι μόνο οι αυτοδίτες. Είναι όχι, και αυτοί που θέλουν απλά να κάνουν snorkeling, δηλαδή με μάσκα και βατραχοπέδιλα. Δεν ακριβώς. Είναι απόλυτο. Ακριβώς. Να θαυμάσουν τα αυτά κλπ. Θα είναι προσβάσιμο, φαντάζομαι. Δεν θα είναι μόνο καταδυτικό πάρκο, δεν θα μπορεί να πηγαίνει υπόλοιπος κόσμος για να. Για όλους. Να τα τακτοποιούμε δηλαδή στο μυαλό μας. Μην νομίζουμε ότι θα απομονωθούν περιοχές. Όχι, όχι, αλλήμον. Βέβαια, η πρόσβαση θα είναι ελεγχόμενη στο θέμα της κατάδυσης. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να βουτήξει έτσι. Μπορεί να πάει δίπλα. Στο θέμα όμως θα μπορεί ας πούμε, να κυκλοφορήσουν class bottom πλοία, snorkeling πιο μπροστά. Δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα επιτρέπει η νομοθεσία και μπορούμε να το κάνουμε. Απαγορεύεται η αλεία, η αγκυροβόληση, εκτός από συγκεκριμένα ναύρα που φτιάχνουμε μέσα. Ναι, ναι, θα περάσει κάποιο. Ήθελα πάντως να προσθέσω εδώ, μιας και αναφέρθηκε για το Sharm El Sheikh, ότι για να καταλάβετε τη στάξη μεγέθους, το 1983 ήταν ένα χωριουδάκι το οποίο είχε δύο καταδυτικά κέντρα, 200 κλίνες και τρία ή τέσσερα σκάφη κατάδυσης. 20 χρόνια μετά έφτασε να έχει 20.000 κλίνες, 300 καταδυτικά κέντρα και 40 καταδυτικά και 400 σκάφη κατάδυσης. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή μέσα σε 20 χρόνια τι έγινε. Εντάξει, το δουλέψατε, φοντάρανε σε αυτό, δημιούργησαν πάνω σε αυτό τις προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπαμε. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε προχωρήσει ένα βήμα ακόμα και να είμαστε κοντύτερα και βεβαίως να γίνεται σχεδιασμός και για άλλες περιοχές της Κρήτης. Mm-hmm. Γιατί μόνο οργανωμένα θα μπορούσε να λειτουργήσει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό σας βράδυ.